Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει στοιχεία ότι ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων έχει μεταλλαχθεί, αναφέρει στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι η μολυσματική ασθένεια, που είναι ενδημική στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, έχει την τάση να μην αλλάζει. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συνιστά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικεντρωθούν στον έγκαιρο εντοπισμό, τη διαχείριση, τον εντοπισμό επαφών και στην αναφορά νέων κρουσμάτων ευλογιάς. Ο ιός που προκαλεί την ευλογιά των πιθήκων είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός από τον κορονοϊό. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι επί του παρόντος να μην στιγματίζουμε τους ασθενείς. Δεν μπορούμε να στιγματίσουμε ούτε την ερωτική συνέβρεση, ούτε τη συνέβρεση μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου, γιατί η ευλογιά των πιθήκων δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσος, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχιαλός. Πρόστιμο άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ για 5.783 παραβάσεις έχει επιβάλει η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς μετά από 65.000 ελέγχους από τον Αύγουστο του 20 έως και τις 15 Μαΐου που αφορούν σε παράνομο εμπόριο, ισχροκέρδια και παράβαση μέτρων κατά της COVID-19. Αυτό αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της ΔΜΕΑ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, διαμήνυσε ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας σκεφτεί ο Μητσοτάκη στο μέλλον. Εμείς είμαστε αυτάρκες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια Ελλάδα που προτείνει στις ΗΠΑ να μην δώσουν τα F-16 στην Τουρκία. Μετά από αυτό δεν υπάρχει κανένας με το όνομα Μητσοτάκης για μένα. Οι ΗΠΑ μάλλον δεν θα ενεργήσουν σύμφωνα με τα λόγια της Ελλάδας, είπε. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η πολιτική μας είναι πολιτική αρχών, ήταν η απάντηση της Αθήνας δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου. Η Αθήνα δεν θα πέσει στην παγίδα της όξυνσης που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία. Εμείς αποφασίζουμε αν πρέπει να οξύνουμε την κατάσταση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για διακοπή του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας είναι απολύτως απαράδεκτες και καταδικαστές. Αναμένουμε την αντίδραση των συμμάχων και εταίρων μας που δεν μπορεί για μία ακόμα φορά να βασίζεται σε ίσες αποστάσεις και λόγια χωρίς αντίκρισμα αλλά σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. 4 φουσκωτά σκάφη με 140 μετανάστες επιχείρησαν σήμερα να μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα από τα τουρκικά παράλια σύμφωνα με την προσωρινή ενημέρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι βάρκες προσπάθησαν να εισέλθουν στο θαλάσσιο χώρο της Μυτιλήνης, της Χίου και της Άμμο. Το λιμενικό, όπως αναφέρεται, απέτρεψε άμεσα το περιστατικό ενώ παραμένει σε ετοιμότητα. 3 μήνες συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη, 24 του Μάη, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο μοναδικός Ρώσος αξιωματούχος με τον οποίο είναι πρόθυμος να συναντηθεί και με ένα μόνο θέμα στην ατζέντα, τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα σημείωσε πως ο σχεδιασμός συνομιλιών με τη Μόσχα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολος, επικαλούμενος στα εγκλήματα που φέρεται να διέπραξε ο ρωσικός στρατός στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Από τη μεριά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ, θα καταλήξει σε συμφωνία για την επιβολή εμπάργου στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία εντός ημερών. Σε 3 μήνες, χιλιάδες άνθρωποι, άμαχοι και στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής απολογισμός. Μόνο στη Μαριούπολη, οι Ουκρανικές αρχές μιλούν για 20.000 νεκρούς. Ο πόλεμος ανέτρεψε και την δημογραφική εικόνα της χώρας. Πάνω από 8 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την ύπατη αρμοστία των ΗΕ για τους πρόσφυγες. 6,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες που κατέφυγαν σε κράτη του εξωτερικού, η μισή και πλέον 3,4 εκατομμύρια στην Πολωνία. Αποστολές υψηλόβαθμων αξιωματούχων από τη Σουηδία και τη Φιλανδία αναμένεται να μεταβούν αύριο στην Άγκυρα για συνομιλίες προκειμένου να κάψουν τις αντιρρήσεις της τουρκικής πλευράς για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Φιλανδό Υπουργό Εξωτερικών. Στέλνουμε τις αποστολές μας να επισκεφθούν την Άγκυρα και η Φιλανδία και η Σουηδία. Αυτό θα συμβεί αύριο, οπότε ο διάλογος είναι συνεχής, δήλωσε ο Χασβητός στο πάνελ, σε πάνελ στον Νταβός, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Η φορολογική επιβάρυνση των μισθών στην Ελλάδα μειώθηκε το 2021 περισσότερο από τις χώρες του ΟΣΑ λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. Ο ΟΣΑ υπολογίζει το φορολογικό βάρος των αφόρου εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, μείον τα οικογενειακά επιδόματα, ως ποσοστό του κόστους εργασίας. Η φορολογική επιβάρυνση για το μέσο άγαμο μισθωτό στην Ελλάδα μειώθηκε πέρυσι κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 36,7 από 38,9% το 2020, ενώ η μέση μείωση στις χώρες του ΟΣΑ ήταν οριακή 0,06 της ποσοστιαίες μονάδες, με το ποσοστό της επιβάρυνσης να διατηρείται στο 34,6%. Συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις βασικές αρχές του προτινόμενου μηχανισμού στήριξης των καταναλωτών ρεύματος, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας κατά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με την Επίτροπο Ενέργειας. Η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας από τον Ιούλιο. Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα με την αρχική συμφωνία για το νέο μηχανισμό που θα εφαρμοστεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιούλιο. Όπως έχουμε δεσμευθεί, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για όσο καιρό διαρκεί η πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση. Ο νέος μηχανισμός, σε συνδυασμό με τις οριζόντιες επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού, θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για την κοινωνία που δοκιμάζεται από τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Υπουργός. Στην επιτακτική ανάγκη της διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα, εστίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην ομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, μιλώντας για τους νέους θερματικούς σταθμούς LNG. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ρωσία εργαλοποιεί τα ενεργειακά αποθέματα της, αλλά δημιουργεί με τον ίδιο τρόπο και όσον αφορά στα αποθέματα τροφίμων. Ειδικότερα, είπε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να περιμένει, τώρα όμως είναι προφανής και οι γεωπολιτικοί λόγοι. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Από την 5η 26 έως και την Δευτέρα 30 Μαΐου θα γίνει καταβολή των συντάξεων. Παρασκευή 27 θα καταβληθούν οι κυρίες και οι επικουρικές που προέρχονται από το τέους ΕΚΑΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λύγει σε μονό αριθμό. Δευτέρα 30 Μαΐου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λύγει σε ζυγό αριθμό. Για τα υπόλοιπα ταμεία, κομβική ημέρα είναι η 5η 26 Μαΐου. Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την 3η 31 Μαΐου 2022. Η κυριαρχία των προεδρικών καταγράφηκε στην ψηφοφορία για την νέα κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με το στρατόπεδο του Νίκου Ανδρουλάκη να εκλέγει το 65% περίπου των μελών της. Απόλυτα θετικό πρόσημο προσδίδει η Χαριλάου Τρικούπη στον απολογισμό του συνεδριακού τριημέρου που ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Δυσανάλογες και άδικες επιβαρύσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω έμφυα καταγγέλει υπομοιδά. Για δυσμενέστερη και απόλυτα αδικαιολόγητη η διάκριση μεταξύ φορολογουμένων με ίσης αξίας περιουσιακά στοιχεία, αλλά με διαφορετικό αριθμό ακινήτων που εισάγει ο νέος έμφυα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της. Όπως σημειώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις για περιουσίες ίσης αξίας υπάρχει έως και 20-πλασιασμός του φόρου. Με το έγγραφο του ΙΠΕΝ που είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Νέα Κρήτη την Παρασκευή 20 Μαΐου, απάντησε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς σε ερώτηση των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Μανούλη Συνδυχάκη και του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη για την υπόθεση του Παλιγκρέμνου. Έριξε τις ευθύνες ευθέως στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, την περιφέρεια αλλά και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, που ο βράχος μέχρι σήμερα δεν έχει προστατευθεί με θεσμική κατοχήρωση, αναφερόμενο στη χαμένη ευκαιρία του ΣΚΟΑΠ από το 2015. Παραδέχθηκε ότι έχει διαβάσει όλα τα ρεπορτάζ για την υπόθεση του Παλιγκρέμνου, ενώ στη δευτερολογία του παρουσίασε λέξη προς λέξη την ανάλυση του κειμένου, όπως ακριβώς αναφερόταν στο δημοσίευμα της εφημερίδας. Με νερό άρδευσης που θα προέρχεται από τριτοβάθμια επεξεργασία θα ιδρεύονται από σήμερα οι καλλιέργειες σε Άγιο Βλάση, Βασιλιάς, Λοφοπολί, Λοφοσέμελη, Κορακοβούνι, Άγιο Σύλλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΔΕΙΑΗ. Σε κατάθεση κοινής αναφοράς του υπομνήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Υπουργείου Τουρισμού προς τον Υπουργό Τουρισμού προχώρησαν οι βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ με τη συνυπογραφή 26 ακόμα βουλευτών.
Εκλογές στην Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου, Τετάρτη και Πέμπτη, 25-26 Μαΐου, αντίστοιχα, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα στο Μητρό της Ένωσης και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη. 3.000 συμμαθητές που από το Μάρτιο μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί από την κινητή μονάδα οδών διατρικής στις περιφέρειες που αυτή την εβδομάδα επισκέπτεται Πύργο Τυμπάκη, Μάλια Καστέλη, Πεδιάδος και Βόρους. Εντός του καλοκαιριού η επίσκεψη της στη Γάβδο αλλά και η συνεργασία του αρμόδιου τμήματος της περιφέρειας με τους πολιτιστικούς συλλόγους του νησιού ώστε να μην σταματήσει η λειτουργία της εξαιτίας του κλεισίματος των δημοτικών σχολείων. Διπλή εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και τον Αιματοκρήτη, στο αίθριο της Λότζια εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, το Σάββατο 28 ή το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαΐου, η εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης πλατεία Ελευθερίας που διοργανώνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για την ενίσχυση των αστυνομικών τμήματων αεροδρομίου Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου από τους βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Εκτακτή ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, υπενθυμίζεται και φυστά την προσοχή των πολιτών, καθώς το τελευταίο διάστημα γίνονται διάφορες προσπάθειες ηλεκτρονικής εξαπάτησης σε βάρος ανυποψίας των θυμάτων. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε στον τρίτο όροφο κτηρίου στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, πιθανόν από βραχυκύκλωμα το πρωί. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική υπηρεσία με 5 αυτοκίνητα και 6 υπαλλήλους. Έσυ ο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης ζευγαριού που είχε εγκλωβιστεί στα Λευκά Όρια από το απόγευμα της Δευτέρας, 23 του Μάη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή στα Σφακιά, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, όταν ένας 55χρονος και μία 50διάχρονη βελγικής καταγωγής εγκλωβίστηκαν και ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112. Οι Εμένοι αναζητά νέες πηγές εισιτηρών, αλλά θα χρειαστεί βοήθεια για να πληρώσει για τις όλα ένα και πιο ακριβές εισαγωγές, επεσήμαναν αξιωματούχους και η βασική εταιρεία εισαγωγών της χώρας, την ώρα που το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί για περικοπές στη βοήθεια που παρέχει σε εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στα πρόθυρα του λοιμού. 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βορειοανατολική Νιγηρία σε επίθεση τζιχαντιστών που διαπράχθηκε σε αντίπεινα για πλήγμα του στρατού. Οι πλούσιες χώρες δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες ζωής για τα παιδιά όλου του κόσμου, σύμφωνα με έκθεση του Κέντρου Έρευνας του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, που δημοσιεύεται σήμερα και τις καλεί να μειώσουν τον όγκο των σκουπιδιών τους, τη ρήπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων πόρων. Το κέντρο ανέλησε στοιχεία για τις 39 χώρες, μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση διάφορα κριτήρια: τη χρήση εντομοκτώνων, την υγρασία στα σπίτια, τη μόλυνση από μόλυβδο, το φωτισμό, τα απορρίμματα και άλλα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η UEFA, όπως και η γαλλική κυβέρνηση, καθώς τα γαλλικά συνδικάτα μεταφορών απειλούν με απεργία ανήμερα του τελικού του Champions League 28 Μαΐου. Δήμος Γάβδου και Περιφέρεια προκυρήσουν τους πρώτους αγώνες Γάβδου που θα διεξαχθούν την Κυριακή 22 Ιουνίου 2022. Αφορά στους αγώνες απόστασης 7.000 μέτρων και παιδικό αγώνα απόστασης 1.000 μέτρων. Οι αιτήσεις συμμετοχής κατατίθενται μέχρι και την 5η 25 του μηνά. 984. Ο καιρός. Έθριος καιρός στην Κρήτη. Ανεμία από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.